Στην Γέργερη, ο Εργοτέλης ήταν εκείνος που πανηγύρισε πρώτος με τον Ντίσλα να κλέβει την μπάλα από τον τερματοφύλακα Ιατράκη και με ψύχρεμο σουτ να την στέλνει στα δίχτυα, βάζοντας το 5ο λεπτό την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 0-1 απέναντι στον Ρούβα. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στη συνέχεια την αιστεία του Εργοτέλη με τις προσπάθειες των Απλαδά και Ντέτσικα, αλλά μεγάλη ευκαιρία είχαν και οι κιτρινόμαυροι στο 19 με τον Τζαμαντιώτη και τον Ιατράκη να απομακρύνει σε κόρνερ. Και εκεί που φαινόταν ότι ο Εργοτέλης θα μπορούσε να κρατήσει το υπέρ του σκορ στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε στο 39 μία σέντρα σου του Κουτσογιαννάκη και ένας λάθος υπολογισμός του τερματοφύλακα Μιράση για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα και τον σκόρερ να μην πανηγυρίζει τον γκολ λόγω της πολυετούς παρουσίας του στις ομάδες υποδομής του Μαρτινέγκο. Μετά το 1-1 το μάτς γύρισε ολοκληρωτικά υπέρ του Ρούβα. Στο 41 μεσού το Πυρουνάκης έστειλε εκ νέου την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στους κιανολευκούς. Και στο επόμενο λεπτό, μετά από εξαιρετική ενέργεια και ασίστ του Ντέτσικα, ο Χριστοφοράκης με κοντινό πλασέ έκανε το 3-1, κλείνοντας ένα εντυπωσιακό τετράλεπτο με 3 γκολ για τον Ρούβα. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήθηκαν φάσεις και από τις δύο ομάδες. Με τον Ρούβα να είναι επικίνδυνος σε αντεπιθέσεις και τον Εργοτέλη να έχει δύο εξαιρετικές εκτελέσεις φάουλ με κορνάρο και ντίσα, και τον Ιατράκη να πραγματοποιεί εξαιρετικές επεμβάσεις. Το παιχνίδι έκλεισε μετά το γκολ για τον Ρούβα στις καθυστερήσεις με εξαιρετικό τελείωμα της φάσης από τον Μύρο Ναζερβό για το 4-1, δίνοντας έτσι συνέχεια στην εξαιρετική πορεία των κιανόλευκων στο πρωτάθλημα.